Δεν αλλάξει παιχνίδι και θα το κάνει με επιτυχία. Μπέξτον έχει κενό Απόλλωνας αριστερά. Μπέξτον, Γιούρεκ μαζεύει στην πρώτη πολύ καλή φάση του παιχνιδιού. Εδώ βλέπει, θέλει να στείλει την μπάλα στην γωνία, όμως δεν το κάνει. Να δούμε την προσπάθεια και πάλι το Απόλλωνα με Αμπουραχίμη. Ο Μακές περιμένει ο Κωστά και η ευκαιρία. Γκόλ ο Απόλλωνας. Εκπληκτικό γκόλ από τον Ρουμάνο στο 10-0-1. Οι Κιανόλευκοι της Λεμεσού ανοίγουν το σκορ στο ντέρπι. Με τον κεραυνό του Κωστάκε, καμία αντίδραση και καμία τύχη από τον Άλβες. Ο Απόλλωνας ανοίγει νωρίς το σκορ στο ντέρπι. Απ' του Ραχίμη ξεκινάει την φάση. Ο Μάρκες τραβάει δυο αμυντικούς του Άρη. Απάνω του ελευθερώνει την κατάλληλη στιγμή στον Κωστάκε, που με αυτό το πολύ δυνατό τελείωμα με το δεξί κάνει το 0-1 παρά την προσπάθεια του Άλβες. Και πολύ δύναμη η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. 0-1 ο Απόλλωνας μπροστά, πολύ νωρίς το παιχνίδι. Μπήκα. Μπάλα περνά, Κοκόριν, ευκαιρία, δεν μπορεί να σκοράρει ο Ρώσος, το σταματάει ο Γιούβενμπεργκ. Με τον τρόπο που πήγε να τελειώσει την φάση, ο Ρώσος δεν τα κατάφερε. Η σέντρα, ο Στεμπή, ευκαιρία, το κεφάλι έξω. Και ο offside δεν υπάρχει στην φάση. Και θα την βρει στον Μαρκές. Κωστάκη, Νταρίκουα, χαμηλά η μπάλα, το τακουνάκι ο Πέρετς, δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα να κάνει το 0-2. Στο 37. Μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Νταρίκουα. Βλέπουμε τον Πέρετς σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο. Άλβες, και δεν ξέρω αν ο Άλβες και στη δεύτερη φάση βρίσκει την μπάλα και το δοκάρι. Εδώ κοιτάξτε, ο Άλβες με το δεξί και τον αριστερό δεν χτυπάει τελικά η μπάλα στο δοκάρι. Πάει προς τα πίσω όμως, βρίσκει τον τρόπο να δώσει τον Χάμπο. Κυριάκου ελευθερώνει τον Ζουτεξό. Το έχει το Ζουτεξό ο Χάμπος. Κυριάκου να αποφεύγει γι' όμορφο τρόπο τον Μπράου να κάνει το Ζουτεξό έξω. Η σέντρα στην περιοχή, ο Κοκόριν, η ευκαιρία του Μπέξτον. Ο Μπαμπίκα, κόλλο Άρης. Όχι. Σημεάκι υψωμένο. Υψωμένο Σημεάκι, ήδη από τον βοηθό. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί, πάντως ο βοηθός σήκωσε Σημεάκι, αν η μπάλα βγήκε έξω. Ο Σάκη αναμένει την ενημέρωση από το VAR, πάντως ο βοηθός ήταν άμεση αντίδρασή του. Εδώ δεν υπάρχει κάτι, πάμε στη συνέχεια. Μπέξτον, εδώ δεν υπάρχει κάτι, τρέχει ο Μπαμπίκα. Η μπάλα χτυπάει στον Γιούβενμπεργκ και πάει στα δίκτυα. Εδώ η κεφαλιά του Μπέξτον. Κεφαλιά. Τρέχει ο Μπαμπίκα. Να δούμε αν πρόλαβε την μπάλα ή όχι. Αν ήταν έξω ο Μπαμπίκα. Μήπως αυτό εξετάζεται. Πιθανότατα αυτό να εξετάζεται. Λοιπόν, ακυρώνεται τον γκολ. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό πρέπει να δοθεί. Και μετά την ενημέρωση και μέσω του VAR. Ρίκουα, Κωστάκε, πάει για σέντρα και είναι καλή ο Άλβες σε κόρνερ. Κόρνερ ο Μιλόγεβιτς και μετά θα κάνει τις αλλαγές. Εδώ η φάση. Ανεβαίνει αριστερά ο Γιούρσεβιτς, εκεί πάει η μπάλα. Ο Γιούρσεβιτς η σέντρα, είναι καλή ευκαιρία, ο Μαρκές έξω. Καλή φάση για τον Απόλλωνα, η καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, στο 64. Βρίσκει και τους χώρους που ήθελε, αυτό που... Βαλμπουενά, εξαιρετική φάση, Κωστάκε, λέει όχι ο Άλβες, στην φοβερή πάσα του Βαλμπουενά. Σταματάει την μπάλα και κρατάει τον Άρη στο παιχνίδι. Χαμηλά Βαλμπουενά, θα κοντρολάρει, θα κάνει προσποίηση και θα δώσει αριστερά στον κολ. Κατεβάζει, φέρνει την μπάλα στο δεξί, να τελειώσει έξω! Σαφώς σκέφτεται ο προπονητής του να μην το πληρώσει αυτό η ομάδα του. Αν και ο Απόλλωνας άντεξε. Μοντνόρ να περάσει. Έχει χώρο ο Μοντνόρ και δεύτερη τρίπλα. Κόρνερ από τον Εκπολό. Κάτω είναι παίχτης του Απόλλωνας μεταξύ στην περιοχή. Εδώ
να δούμε Σαββό. Να βάζει το χέρι ο Σαββό στο πρόσωπο του Papers. Α, και έχει ενημέρωση στο VAR. Ο Σάκη πάει να δει την φάση. Είδαμε το χέρι του στο πρόσωπο του Papers. Και η απόφαση. Τρόπο που κατευθύνεται ο Σάκης στον Σαββό, πάει για κόκκινη. Μάλιστα, την κρατάει ήδη. Κόκκινη κάρτα. Με 10 ο Άρης στα τελευταία λεπτά. Εκτελεί ο Πολωνός. Πάει να μπει στη φάση ο Άλβες, κάνει το κεφάλι. Απομακρύνει ο Νταρίκουα.